Γεια σας αγαπητοί τηλεθεατές του Αργό Web TV. Είναι εκπομπή «Ερωτήσεις σε βουλευτές» με τον Πέτρο Ιακώβου. Καλεσμένο σήμερα στην εκπομπή μας έχουμε τον υποψήφιο βουλευτή της Ελλήνου Συνέλευσης στην εκλογική περιφέρεια Α Θεσσαλονίκης, κύριο Οδυσσέα Μουρατίδη. Γεια σας κύριε Μουρατίδη. Καλησπέρα κύριε Ιακώβου, τιμή μου να βρίσκομαι στην εκπομπή σας. Και δική μας τιμή κύριε Μουρατίδη. Το θέμα που έχουμε να συζητήσουμε αφορά ένα πρόσφατο ντόρο που έχει γίνει στη χώρα μας. Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μιλούσαν για υποκλοπές για κάποιο πολιτικό πρόσωπο από την ΕΥΠ και τα λοιπά. Είδα μία εκπομπή που κάνατε σχετικά για το θέμα αυτό και θα ήθελα σήμερα να μας πείτε τι νεότερο υπάρχει, γιατί έγινε κάποια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ας ξεκινήσω με την πρώτη ερώτηση κύριε Μουρατίδη, η οποία είναι: ποια είναι η αποστολή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, δηλαδή της ΕΥΠ? Βεβαίως, κύριε. Μπορεί να παρακολουθεί πολιτικά πρόσωπα, ναι ή όχι, τι λέει ο νόμος? Αυτό ακριβώς, για να το υπενθυμίσουμε και στους τηλεθεατές μας, κύριε Ιακώβου, να δούμε ποια είναι η αποστολή της βάσει του νόμου 3649 του 2008. Βλέπουμε το σχετικό. Στον οποίο φωτογραφία φαίνεται ξεκάθαρα ότι η αποστολή της είναι η προστασία και προώθηση των πολιτικών, οικονομικών, στρατιωτικών και εν γέννη εθνικών στρατηγικών συμφερόντων της χώρας. Την πρόληψη και την αντιμετώπιση δραστηριοτήτων που συνιστούν απειλή κατά του δημοκρατικού πολιτεύματος, των θεμελιώδων δικαιωμάτων του ανθρώπου, της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής ασφάλειας του ελληνικού κράτους, καθώς και του εθνικού πλούτου της χώρας. Επίσης, την πρόληψη και αντιμετώπιση δραστηριοτήτων τρομοκρατικών οργανώσεων καθώς και άλλων ομάδων οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, η ΕΥΠ σε περίοδο πολέμου επιστράτευσης ή άμεσης απειλής της εθνικής ασφάλειας υπάγεται στον αρχηγό ΓΕΘΑ, ο οποίος δια του διοικητή της ΕΥΠ ασκεί πλήρη έλεγχο σε ό,τι αφορά τη συμβολή της στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας, σε περίπτωση οποιασδήποτε δράσης που αποβλέπει στην βίαιη κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος. Η ΕΥΠ μετά την απόφαση του ΚΙΣΕΑ λειτουργεί ως κεντρική υπηρεσία διαχείρισης πληροφοριών της χώρας. Είναι σαφέστατος ο νόμος λοιπόν ότι παρακολουθούνται τα πρόσωπα για λόγους δημόσιας ασφάλειας και για τα πρόσωπα να τα προστατεύουν φυσικά και από τρομοκρατικές οργανώσεις αλλά και από άλλες απειλές που μπορούν να απειλήσουν τη δημοκρατία. Ακριβώς. Γιατί έγινε τόσο ντόρος τελικά? Το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκπομπές κύριε Ιακώβου, για να δούμε ότι συνεχίζεται η κωμωδία αυτή. Δεν ξέρουμε αν χρειάζεται να κλάψουμε ή να γελάσουμε, για να το πω λίγο πιο σαρκαστικά. Πρέπει να αντιληφθούν οι πολίτες για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Προφανώς γνωρίζουμε ότι σίγουρα θέλουν να αποπροσανατολίσουν την γνώμη όλων των πολιτών προς κάποιους αρχηγούς κομμάτων για να δείξουν δήθεν ότι υπάρχει πόλεμος. Δηλαδή για χειραγώγηση της κοινής γνώμης στην ουσία. Ακριβώς. Γιατί ο νόμος είναι σαφέστατος ότι παρακολουθούνται οι πάντες για λόγους εθνικής ασφαλείας. Φυσικά. Όπως έχει αποδειχθεί και με νόμους τους οποίους έχουμε αναφέρει και θα ξανααναφέρουμε, για να δούμε πως τίποτα παράνομο δεν υπάρχει σε αυτό. Μάλιστα. Τα μέσα που μπορεί να χρησιμοποιήσει η ΕΥΠ, τα μέσα παρακολούθησης, εν συντομία μπορείτε να μας πείτε τι μέσα είναι αυτά? Φυσικά, είναι απλά τα μέσα που υπάρχουν που χρησιμοποιούνται. Είναι κρυφές κάμερες, σκοριοί, διάφορα ηχητικά μέσα. Υπάρχουν και κάποια λογισμικά τα οποία βοηθάνε στην παρακολούθηση και των δικτύων και της κινητής και της σταθερής τηλεφωνίας και ειδικές συσκευές παρακολούθησης, τις οποίες μπορεί να τις έχει και ένας απλός πολίτης, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο. Και σίγουρα θα υπάρξει και κάτι πιο εξελιγμένο στα χέρια της ΕΥΠ, φαντάζομαι. Μάλιστα. Μετά από αυτόν τον τόρο που είχε δημιουργηθεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι όλα ήταν νόμιμα όπως αντιληφθήκαμε με βάση τον νόμο, δημιουργήθηκε λοιπόν μια ένταση για το θέμα των υποκλοπών και κατατέθηκε μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου με επίγουσες διατάξεις. Τι ακριβώς γράφει αυτή η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου
και γιατί είναι τόσο επίγουσα. Είναι σημαντικό να το διαβάσουμε για να το δουν όλοι οι τηλεθεατές μας, κύριε Κόβου, για να δουν ότι αυτό βγήκε πρόσφατα 9 Αυγούστου του 2022. Για ποιο λόγο, τι προσπαθούν να προλάβουν, ναι, ακριβώς. Για να δούμε τι λέει το άρθρο. Βλέπουμε το φύλλο εφημερίδας κυβέρνησης. Ακριβώς. Ναι. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 9 επικαιρώνεται ως τον αρμόδιο όργανο προστίθεται ένα τρίτο εδάφιο που λέει ότι ο διοικητής είναι μετακλητός υπάλληλος της κατηγορίας των ειδικών θέσεων με βαθμό πρώτο. Δηλαδή, διορίζεται και πάβεται ελεύθερα με απόφαση του αρμόδιου μέλους της κυβέρνησης και ο διορισμός διενεργείται μετά από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον κανονισμό της. Να πούμε μόνο ότι η πράξη, μπορούμε να τη βλέπουμε στην οθόνη, η πράξη του νομοθετικού περιεχομένου περιέχεται στο ΦΕΚ Α, αριθμός 152, και ναι, το 9 έτσι. Αυγούστου του 2022. Μάλιστα. Είναι σε 9 Αυγούστου του 2022, πριν μια εβδομάδα περίπου λοιπόν. Ακριβώς. Άρα λοιπόν το πρώτο άρθρο που μας διαβάσατε δεν παρουσιάζει κάτι το ιδιαίτερο καινούριο, μόνο ότι πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή της Βουλής για να εγκρίνει τον αρχηγό της, τον διοικητή της ΕΥΠ. Ναι. Οπότε βλέπουμε το ίδιο πράγμα να προσπαθούν να δείξουν ότι τροποποιούν, αλλά η ουσία είναι η ίδια και δεν αλλάζει κάτι. Φυσικά, η κυβέρνηση αποφασίζει για το ποιος θα είναι ο διοικητής της ΕΥΠ και μια επιτροπή της Βουλής τι μπορεί να αλλάξει δηλαδή, αφού θα την έχει πάλι ορίσει η κυβέρνηση την πλειοψηφία. Ακριβώς, εφόσον υπάρχει πλειοψηφία όπως το είπατε. Αλλά δεν είναι κάτι πολύ σημαντικό αυτό που συνεισφέρει κάποια αλλαγή στον νόμο. Δεν λέει, για παράδειγμα, ο νόμος μέσω της πράξης του νομοθετικού περιεχομένου που θα γίνει μετά νόμος, δεν λέει ότι απαλλάσσονται, δεν πρέπει να, η ΕΥΠ να παρακολουθεί αρχηγούς κομμάτων ή βουλευτές κτλ. Ακριβώς. Οπότε είναι μια γενική παρατήρηση η οποία δεν έχει καμία ουσία, δεν στοχεύει κάπου, δεν αλλάζει την ουσία της και συνεχίζουν τα πράγματα να προϋπάρχουν, ενώ όπως μας δείχνουν ότι υπάρχει κάτι σημαντικό και κάποια σημαντική αλλαγή γίνεται. Δεν γίνεται κάτι, όλα συνεχίζουν να είναι το ίδιο. Και μπορούμε να πάμε και σε άλλο άρθρο, δηλαδή πόσα άρθρα είχε αυτό το... Τρία άρθρα έχει, κύριε Κόβου. Μόνο, Ναι. Που στο δεύτερο άρθρο γράφει... Ναι. Ενεργεί ύστερα από διάταξη του Εισαγγελικού Λειτουργού στην παράγραφο 3 του παρόντος και τηρούμενων των διατάξεων του νόμου 3115 του 2013, άρση απορρίτου επιστολών και τηλεφωνικής ή άλλες επικοινωνίας, καθώς και την καταγραφή δραστηριότητας προσώπων με ειδικά τεχνικά μέσα και ιδίως με συσκευή ήχο και εικόνας εκτός κατοικίας. Ούτε και αυτό αλλάζει κάτι. Και ο Εισαγγελέας και στο προηγούμενο νόμο, τον οποίο είχατε αναφέρει προηγουμένως, ο εισαγγελέας μπορούσε να δώσει εντολή να παρακολουθήσουν κάποιο συγκεκριμένο άλλο πρόσωπο. Οπότε... Εννοείται όμως ότι τα πολιτικά σημαντικά πρόσωπα της κυβέρνησης παρακολουθούνται όλα. Ακριβώς. Μάλιστα. Και να δούμε και το άρθρο 3, ναι, η ισχύς της παρούσας, η οποία θα ακυρωθεί νομοθετικά κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 44 του Συντάγματος, το οποίο το γνωρίζουμε... Είναι μια τυπική διάταξη αυτό το άρθρο, ότι πρέπει να ακυρωθεί η παράγραφο 1... Εντός τριών μηνών το αργότερο. 40 μέρες είναι και η Βουλή μπορεί να το εγκρίνει σε 3 μήνες. Ακριβώς. Που και να το εγκρίνει, δεν βλέπουμε να αλλάζει κάτι. Ναι, όπως είδαμε, τα άρθρα δεν είναι σημαντικά. Αυτά τα τρία άρθρα υπάρχουν. Ναι, αυτά είναι. Μάλιστα. Δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική αλλαγή. Άρα είναι πράξη νομοθετικού περιεχομένου, να το τονίσουμε αυτό. Δεν έχει κυρωθεί ακόμη ως νόμος. Ναι, δεν έχει γίνει νόμος. Όπως γνωρίζουμε και παλιότερα κάτι, για να φέρουμε ένα δείγμα, όπως έχει γίνει και με το Capital Control, κάτι που είχαν περάσει 3 μήνες. Στην ουσία η περίοδος μέσα στην οποία έπρεπε να ψηφιστεί και ψηφίστηκε μετά από το χρονικό περιθώριο που
έπρεπε να ψηφιστεί. Εδώ είμαστε. Μετά θα... τους τρεις μήνες, ναι. Ακριβώς. Εδώ είμαστε. Είχαμε κάνει την εκπομπή εδώ με την κυρία Εμενίδου, υποψήφια βουλευτή της Ελλήνου Συνέλευση στην εκλογική περιφέρεια Α. Και πράγματι δεν είχε κυρωθεί ο νόμος. Τέλος πάντων, κυρωθεί δεν κυρωθεί, δεν έχει αλλάξει τίποτε στην ουσία του νόμου σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της ΕΕΠ. Ακριβώς. Το θέμα είναι ότι μας δείχνουν ότι υπάρχει κάποια αλλαγή. Για να το γνωρίζουν, είναι πολύ σημαντικό οι τηλεθεατές μας, ότι το ίδιο πράγμα συνεχίζεται, δεν αλλάζει κάτι, δεν υπάρχει κάποια βελτίωση ή κάτι. Mm-hmm. Αντιθέτως, βλέπουμε η ίδια η κυβέρνηση και να κόβει. Γιατί τόσο ντόρος. Η ίδια η κυβέρνηση να κόβει και ράβει, όπως είπατε, και σίγουρα βλέπουμε να δείχνει ή να αναδεικνύει αρχηγούς κάποιων κομμάτων, κύριε Ιακώβου. Και γιατί ήταν επίγουσα αυτή η διάταξη, δηλαδή κάτι το επίγον, ποιο ήταν εδώ πέρα, δεν φαίνεται κάτι το επίγον. Αυτό ακριβώς, αυτή είναι και η ουσία που το ονομάζουμε κωμωδία όλο αυτό που γίνεται και ένα μπορούμε θέατρο. Λίγο να ξαναδούμε το ΦΕΚ, το Φύλλο Εφημερίδας Κυβέρνησης, αυτού του νομοθετικού διατάγματος. Εκεί πέρα λέει επίγουσες διατάξεις για την... λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας της ΕΕΠ, έτσι, επίγουσες διατάξεις. Καμία επίγουσα διάταξη δεν υπάρχει βέβαια. Ποια να είναι, γιατί βιαζόταν να το κάνουν αυτό. Απλώς να καταλαγιάσει το θέμα, αφού το φτιάξανε, το κοινοποίησαν μέσα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Να ρίξουν στάχτη στα μάτια. Ακριβώς. Των πολιτών μας για να περάσει το θέμα. Μάλιστα. Και να ηρεμήσει. Κύριε Μουρατίδη, η Ελλήνων Συνέλευση σε τέτοια θέματα ασφάλειας, παρακολούθησης, ΣΕΙΠ κτλ. Έχει προγραμματίσει. Τι θα κάνει, πώς θα λειτουργήσει αυτό το θέμα. Φυσικά και έχει προγραμματίσει. Ο προγραμματισμός που το γνωρίζουμε όλοι ότι είναι οι προγραμματικές δηλώσεις οι οποίες έχουν κατατεθεί στον Άριο Πάγο, οι οποίες έχουν εγκριθεί το 2015 και είναι στο διαδίκτυο παντού για να το βλέπουν όλοι οι πολίτες και να γνωρίζουν ότι όλα αυτά είναι δέσμευση του πολιτικού φορέα και δεν είναι κάποιες υποσχέσεις προεκλογικές για να εφαρπάξουν ψήφους. Εδώ βλέπουμε από τις προγραμματικές δηλώσεις ένα τμήμα που αφορά τις μυστικές υπηρεσίες. Ακριβώς. Μάλιστα. Οι οποίες αναγράφεται ότι αποτελούν εθνικό παράγοντα ασφαλείας και εσωτερικό και εξωτερικό. Ναι. Οι μυστικές υπηρεσίες θα εργάζονται αποκλειστικά προς όφελος και εξυπηρέτηση του ελληνικού έθνους και κανενός άλλου. Επίσης, η πολιτεία θα εξοπλίσει και θα εξασφαλίσει με όλα τα υπερσύγχρονα μέσα την υπηρεσία της εθνικής ασφάλειας. Και θα παράσχει κάθε υλικοτεχνική υποδομή ανεξάρτητες πηγές πληροφοριών και προσέγγισης από δορυφορικές εγκαταστάσεις, μόνο ελληνικές και συστήματα υποβοήθησης στο έργο τους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε, κύριε Ιακώβου, γιατί γνωρίζουμε ότι όλα τα μέσα που υπάρχουν δεν παράγονται από την Ελλάδα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα της εχεμήθειας για τις μυστικές μας υπηρεσίες και μπορούμε να είμαστε ευάλωτοι. Της ασφάλειας, ναι. Ακριβώς. Εθνικής ασφάλειας, λοιπόν, υπάρχει πρόβλημα. Ακριβώς. Και εφόσον θα παράγουμε εμείς τα υλικά που χρειάζονται, ναι, θα βοηθήσει και αυτό και στην οικονομία της χώρας. Ναι. Οπότε βλέπουμε παράλληλα να αναπτύσσονται πάρα πολλοί τομείς μέσα στη χώρα μας. Σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς, εάν θα παρακολουθούνται, δηλαδή, τι γίνεται εδώ σε αυτή την περίπτωση. Πολύ σημαντική η παρατήρησή σας. Θέλω να αναφέρω και την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού μας φορέα, ναι, στο οποίο υπάρχουν τρεις νόμοι οι οποίοι, βλέπουμε και στο, και οι οποίοι δείχνουν ξεκάθαρα ότι έχει το δικαίωμα κάποιος να κάνει ό,τι θέλει αρκεί το κίνητρό του και των πράξεών του και των επιλογών του και των εκφράσεών του να είναι σε δημόσια θέα. Το κίνητρο για κάθε πράξη, η επιλογή, η έκφραση πρέπει να εκτίθεται δημόσια και να είναι καταξιωμένη με αρετή. Και για οτιδήποτε επιδιώκεις δεν είναι απομονωμένο και κρυφό από το σώμα της πολιτείας. Μάλιστα.
Και πολύ σημαντικό να αναφέρουμε ότι οι άρχοντες και οι υπεύθυνοι της πολιτείας οφείλουν να προστατεύουν με την ίδια τη ζωή τους κάθε κληρονομιά της πολιτείας και του έθνους μας. Μάλιστα. Οπότε με αυτό βλέπουμε ξεκάθαρα. Εδώ βλέπουμε ότι αυτό υπάρχει και το βλέπουμε και στην οθόνη από την ιδρυτική διακήρυξη του πολιτικού φορέας. Γράφει εκεί πέρα, είναι ο νόμος της δημοσιότητας. Ακριβώς. Άρα δηλαδή δεν θα υπάρχουν μυστικά των πράξεων, μυστικές πράξεις από τους πολιτικούς. Φυσικά και δεν θα υπάρχουν, κύριε Κόβου. Για ποιο λόγο να υπάρχουν, εφόσον ένας υποψήφιος, εφόσον ένας βουλευτής, ναι, όλες οι πράξεις του θα έχουν το κύριο όφελος για να προσφέρουν με αρετή προς την πολιτεία τους, τι κρυφό πρέπει να υπάρχει μέσα σε αυτό, για ποιο λόγο. Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε, εφόσον όλα τα κίνητρα και όλα όσα είναι σε δημόσια θέα για το καλό όλης της πολιτείας, για ποιο λόγο να υπάρχει αυτός ο φόβος. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτε κάποιος ο οποίος είναι καθαρός και εκτελεί τις υπηρεσίες προς την πατρίδα όπως πρέπει να τις εκτελέσει, όπως ορίζει το Σύνταγμα και τα σχετικά. Ακριβώς. Οπότε όλα είναι έτοιμα, όλα περιμένουν τους πολίτες για να τα αναγνωρίσουν, να τα διαβάσουν και να αντιληφθούν ότι ο πολιτικός φορέας Ελλήνων Συνέλευσης φέρνει μια πραγματική δημοκρατία και δικαιοσύνη μέσα στη χώρα και θα εργάζεται με όφελος βάσει τον πολίτη. Μάλιστα. Ολοκληρώστε, κύριε Μωρατίδη. Θα ήθελα να πω πάρα πολλά, κύριε Ιακώβου, ναι, προς τους πολίτες μας που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω κάτι πολύ σημαντικό που ίσως να το έχω αναφέρει και παλαιότερα σε στις εκπομπές. Θέλω να αναφέρω ότι υπάρχει η βάση για να ξεκινήσουμε και να περάσουμε σε μια μεταρρύθμιση με πρωτεργάτη τον πρόεδρό μας, τον Αρτέμι Σόρα. Υπάρχει το καταστατικό, υπάρχει η ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχουν οι αξίες και οι αρχές οι οποίες είναι καταγεγραμμένες και εγκεκριμένες μαζί με τις προγραμματικές δηλώσεις από τον Άριο Πάγο. Υπάρχει ο πλούτος που είναι αποδεδειγμένος πάρα πολλές φορές με δικαστικές αποφάσεις για να μπορέσουμε να ξαναδημιουργήσουμε μια νέα πολιτεία Ελλήνων στην οποία θα ζουν οι άνθρωποι με πραγματική αυθονία, με πραγματική αξιοκρατία, με δικαιοσύνη και το μόνο όφελός μας και ο μόνος σκοπός μας θα είναι να αναλυσόμαστε, κύριε Κόβου, και όχι να προσπαθούμε να επιβιώνουμε. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Είναι η ώρα που πρέπει να το οραματιστούμε και να δούμε ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει και δεν είναι κάποιο όνειρο, γιατί τόσα χρόνια μας έχουν πείσει ότι δεν έχουμε χρήματα, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά και μας κρατάνε σε μια ανασφάλεια που έχουμε συνηθίσει να ζούμε. Είναι η ώρα να σκεφτούμε και να οραματιστούμε ότι όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν και περιμένουμε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν μέσα σε αυτό. Γιατί όλα είναι έτοιμα, μόνο ο πολίτης, ο ενεργός λείπει. Μάλιστα. Γιατί με τους ενεργούς πολίτες ενωμένους μέσα στη χώρα, κύριε Κόβου, αυτό δεν θα ξαναχαλάσει. Θα λειτουργεί με έναν πραγματικό δίκαιο τρόπο και θα αναπτύσσεται η κοινωνία μας με ραγδαίες ταχύτητες. Αναφερθήκατε σε αξίες και αρχές, κύριε Μωρατίδη. Ο ρόλος αυτών των αξιών και των αρχών ποιος είναι, έχει σχέση με τους νόμους, αυτό, τι θα είναι αυτό, τι είναι αυτές οι αρχές και οι αξίες, ας πούμε, γιατί θα υπάρχουν στην πολιτεία. Αξίες και αρχές, κύριε Κόβο, γνωρίζουμε ότι και το αξιακό σύστημα, δηλαδή, δεν υπήρχε παλαιότερα, γι' αυτό και χάλασε κάποια στιγμή η Ελλάδα. Εφόσον ένας νόμος, ο οποίος θα βγαίνει μέσα από ένα αξιακό σύστημα, ο οποίος θα φιλτράρεται πάντα και θα έχει λογική μέσα του, θα έχει αλήθεια, θα έχει δικαιοσύνη, θα έχει αυθονία και θα έχει τα πάντα όσα χρειάζεται ένας άνθρωπος και να μην αδικείται κανένας πολίτης, οπότε βλέπουμε ότι η πολιτεία θα προχωράει όπως πρέπει. Ενώ τώρα βλέπουμε ότι οι νόμοι βγαίνουν από διάφορα κέντρα τα οποία εξυπηρετούν ξένα συμφέροντα και κατά των ανθρώπων είναι και κατά των ανθρώπων. Μάλιστα. Και διαλύουν σταδιακά με πολύ έντεχνο τρόπο τις ζωές μας. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα λοιπόν των αξιακών πρωτοκόλων, κύριε Μωρατίδη. Ολοκληρώστε, παρακαλώ.
να υπενθυμίσουμε ότι αυτό είναι γραμμένο και υπάρχει παντού στο διαδίκτυο, να το δουν όλοι οι πολίτες. Υπάρχουν 12 αξίες, 18 αρχές και 2 πολιτικοί νόμοι που πρέπει να τους γνωρίζει κάθε πολίτης και να δούνε πώς πραγματικά πρέπει να είναι μια πολιτεία μέσα στην οποία κάθε πολίτης θα εξελίσσεται και θα υπάρχει μια συνεχόμενη ροή προς την ευδαιμονία της ζωής μας. Κύριε Μουρατίδη, πραγματικά ήταν μεγάλη μας τιμή. Αποδείξατε με έγγραφα, πρόσφατο έγγραφο κιόλας, ότι όλος αυτός ο ντόρος που έγινε με τις υποκλοπές ήταν μια αστεία υπόθεση, η οποία δεν ήταν τόσο σοβαρή, ούτε τόσο εσπευμένα γίναν όλα για να βγει αυτός ο νόμος, ο οποίος δεν λέει και τίποτε, δεν έχει αλλάξει αυτό το προεδρικό διάταγμα, μάλλον δεν έχει αλλάξει τίποτε το ουσιαστικό στο νόμο που ίσχυε. Αγαπητοί τηλεθεατές, η εκπομπή μας έφτασε στο τέλος. Γεια σας.